Γεια σας και καλώς ήρθατε πάλι πίσω στο κανάλι μου σε ένα από αυτά τα βίντεο που μου αρέσει πάρα πολύ να κάνω εδώ σε αυτό το κανάλι, διότι θέλω και εγώ να ανακαλύπτω μαζί σας αν αυτά τα beauty hacks και τα beauty trends που μαζεύω κάθε φορά λειτουργούν, γιατί καλά μας τα λένε οι άλλοι στο Instagram ότι κάντε αυτό και θα πετύχει. Δουλεύει όμως. Οπότε πάμε κατευθείαν να ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσω με το πρώτο που θέλει και πιο πολύ χρόνο. Θα απλώσω κάτι στα μαλλιά και θα πρέπει να μείνει. Οπότε μέχρι να τελειώσω με όλα τα υπόλοιπα θέλω να δω εάν όντως θα γίνει δουλειά. Πήρε ένα παντζάρι και το έλειωσα και κράτησα το ζουμί του. Απλά το έτριψα στο drift και μετά το ζούληξα για να βγουν τα ζουμιά από το παντζάρι. Και έχω βάλει μέσα και λάδι καρύδας. Και θα δούμε αν όντως μπορείς με αυτά εδώ τα υλικά να βάψεις τα μαλλιά σου. Θα βάψω μόνο αυτή εδώ την τούφα εδώ κάτω. Σε περίπτωση που μετά δεν ξεβάψει ποτέ, να την κόψω. Βέβαια όλες λένε ότι είναι ημιμόνιμο και με τα λουσίματα φεύγει. Θέλω να πιστεύω ότι μας λένε την αλήθεια. Δεν πειράζει. Γι' αυτό είναι η Μαρινέλη εδώ, για να μην το κάνετε εσείς και να το κάνω εγώ. Η κοπελίτσα που είδα τη συγκεκριμένη συνταγή, γιατί είδα διάφορες συνταγές, αλλά εγώ διάλεξα την πιο εύκολη, είπε ότι θέλει 3 ώρες να τα αφήσει τα μαλλιά. Εγώ δεν υπάρχει περίπτωση να τα αφήσω 3 ώρες. Θα τα αφήσω εδώ πέρα όση ώρα θα γυρίζω τέλος πάντων το βίντεο. Το έκλεισα και σε αλουμινόχαρτο για να δημιουργηθεί θερμότητα, για να γίνει πιο γρήγορα. Και βλέπουμε. Πάμε στο επόμενο μέχρι να γίνει αυτό. Και έχω εδώ, βλέπετε ότι είμαι και άβαφη, έχω βάψει μόνο τα μάτια μου. Βλέπετε ότι το πρόσωπό μου είναι χωρίς make-up, χωρίς πούδρα, χωρίς τίποτα. Και από ό,τι καταλάβατε θα βαφτούμε. Αλλά με τι θα βαφτούμε είναι το θέμα. Πάμε εδώ πέρα για αρχή να καθαρίσουμε το αυγουλάκι που το βράσαμε από χθες το βράδυ για να είναι κρύο εννοείται. Λοιπόν, τώρα θα του ρίξουμε λίγο αλατάκι και θα το φάμε. Όχι, δεν θα του ρίξουμε αλατάκι και δεν θα το φάμε. Αντί για beauty blender θα βάλω αυγό. Λένε όλες, αυτές τέλος πάντων που έχουν κάνει τα σχετικά βίντεο, ότι δουλεύει. Δουλεύει, έτσι λένε ότι δουλεύει. Παίρνω το αυγό, θα το βάλω πάνω. Αυτή τη στιγμή μου μυρίζει make-up και αυγό ταυτόχρονα. Είναι μια πανδεσία αρωμάτων, δεν μπορώ να σας το εξηγήσω. Λοιπόν, παιδιά, να σας πω κάτι, δεν θα το κουράσω πολύ, δεν θα το κουράσω, όχι. Τώρα μην τρελαθούμε. Και δεν είναι, γιατί έλεγαν όλες ότι πρέπει να είναι λίγο ελαστικό, να μην το κάνεις και καλά πέτρα. Αλλά, okay, και εμένα που έχει ελαστικότητα το αυγό. Δεν βάφει! Εντάξει, είναι απλό το πράγμα. Απλά σταματάνε το βίντεο, γιατί σε εκείνες τα βίντεο τους φαίνεται ότι έχουν κάνει το super, την super βάση. Αλλά δεν είναι τώρα. Απλά θα έρθω κοντά, μήπως το δείτε. Δείτε εδώ. Έλα ρε παιδιά. Αφήστε λίγο να το παλέψω. Έστω στο ίδιο σημείο. Ας μην επεκταθώ στο υπόλοιπο πρόσωπο. Όσο και να το ταμπονάρω, δεν υπάρχει περίπτωση. Έστω και εδώ στο κούτελο να το κάνω που έχω βάλει και λιγότερη ποσότητα. Ούτε καν. Γεια σου, αυγουλάκι. Χαρήκαμε πολύ για την γνωριμία. Ευχαριστούμε. Πάμε σε ένα άλλο τώρα beauty hack το οποίο δεν το έχω δοκιμάσει ποτέ. Σίγουρα το γνωρίζετε και θέλω να δω αν λειτουργεί. Είναι με το κλασικό αυτό το ποτηράκι ή σφινοπότηρο. Αν έχετε, με σφινοπότηρο δεν θα σας το πρότεινα να το κάνετε. Και εγώ έχω στο σπίτι σφινοπότηρο. Αλλά είναι γυάλινο. Και άμα σπάσει, θα κοπούμε. Οπότε πήρα ένα απλό καπάκι και θα το βάλω εδώ πέρα στα χείλη μου και θα ρουφήξω τον αέρα από μέσα. Θα το βάλω. Σου λέει στην ουσία πρέπει να το βάλει ακριβώ εδώ στι άκρε των χιλιών, για να μην σου αφήσει και σημάδι και για να γίνει καλύτερη δουλειά. Θα βάλω και ένα χρονόμετρο αμέσως τώρα, ένα λεπτό. Λοιπόν, μισό λεπτό να βρω το σημείο. Να δούμε αν όντως τα χείλη θα γίνουν μεγαλύτερα που λένε όλοι ότι άμα ρουφήξεις τον αέρα και τα αφήσεις έτσι για ένα λεπτό, ότι τα χείλη γίνονται μεγάλα σαν να έχεις κάνει ηλεκτρονικό. Για να δούμε. Λοιπόν, βάζω εδώ και εδώ και ρουφάω. Τίποτα. Το απόλυτο τίποτα. Το μόνο που έχει γίνει είναι να μου μείνει εδώ πέρα μια γραμμή και ότι όση ώρα το είχα στα χείλη μου ένιωθα ότι θα πεθάνω τον πόνο. Λοιπόν, το βγάλαμε και αυτό άκυρο. Πάμε τώρα να δοκιμάσουμε κάτι άλλο στα χείλη με σελοτέιπ. Πρέπει να κολλήσω σελοτέιπ γύρω-γύρω στο χείλη, ακριβώς πάνω στο περίγραμμα και εδώ και από πάνω. Και άμα βάψεις σου λίγο ότι φέρετε τα χείλη σου και ατσούμπαλα, με το που βγάλεις τα σελοτέιπ θα είναι τέλειο το αποτέλεσμα. Έλα ρε παιδιά, δεν γίνεται τίποτα. Αχ, ξεκολλάνε. Να δούμε. Έλα ρε παιδιά τώρα, εντάξει. Λοιπόν, θέλω να σας πω και κάτι. Μην δοκιμάσετε στο σπίτι αυτό με το τρομπάρισμα των χιλιών. Πονάω πάρα πολύ. Πονάω τα χείλη μου αυτή τη στιγμή. Υπερβολικά όμως πολύ. Παρεπιπτόντως, ρε παιδιά, ωραίο κραγιόν. Είναι από Makeup Forever το 207. Το πήρα στην τύχη. Ήθελα να πάρω ένα έντονο και πήρα αυτό. Χάλια. Ούτε αυτό με το σελατέρι πιάνει. Ούτε το άλλο πιάνει. Ούτε το αυγό πιάνει. Τι άλλο μας έχει μείνει. Λοιπόν, ναι, μας έχει μείνει κι άλλο σε μακιγιάζ. Πάμε εδώ.
Τι βλέπουμε όλοι, βλέπουμε αυτές τις καινούργιες τις οδοτογλυφίδες, από τη μία νήμα από την άλλη, είναι αυτό το περίεργο το πράγμα, όπου με αυτό εδώ το πράγμα θα φτιάξουμε το eyeliner μας. Καλά ακούσατε. Παίρνεις λοιπόν που λες εδώ πέρα το νήμα, το βάφεις με μπόλικο eyeliner και αφού το βάψεις με μπόλικο eyeliner, πας εδώ στην άκρη, ακουμπάς την άκρη εδώ στο μάτι και μετά το ακουμπάς εδώ. Παιδιά, δεν είναι κακό. Παιδιά, να σας πω κάτι, εγώ που μου αρέσει και απλά βάφω λίγο τις ρίζες από τις βλεφαρίδες μου. Δεν είναι κακό. Λοιπόν, δεν είναι κακό. Βέβαια, έχει βγει διαφορετικό αυτό από αυτό. Αλλά αν εκπαιδευτείς λίγο, μπορεί άνετα να γίνει. Και πάμε τώρα να δοκιμάσουμε κάτι το οποίο. Έχω πιάσει τα μαλλιά μου, βέβαια, αλλά δεν πειράζει. Θα αφήσουμε εδώ πέρα μία τούφα. Ήθελα εδώ και αρκετό καιρό να το δοκιμάσω. Παίρνεις ένα μολύβι. Παίρνεις και την τουφίτσα σου. Και αφού την τυλίξεις την τουφίτσα γύρω από το μολύβι, έχεις ήδη ζεστάνει την πρέσα σου. Και παίρνεις και ζεσταίνεις σιγά σιγά το μαλλί, καθίστε τώρα γιατί εγώ δεν το έχω ξανακάνει αυτό το πράγμα, είναι πρώτη φορά και δεν θέλω να κάψω κανένα αυτί, κανένα χέρι. Είναι ζεστούλι, το αφήνουμε λίγο να κρυώσει. Ωραία και πάμε να δούμε τι έγινε. Κόλλησε το μαλλί πάνω στο μολύβι. Θα τις φάξω τις ξένες παιδιά, θα τις φάξω. Λοιπόν, ναι μεν γίνεται, δείτε εδώ, όντως, άμα το κάνεις και πιο σωστά γίνεται. Αλλά έπαθε σοκ, μου κόλλησε το μαλλί πάνω στο μολύβι. Γιατί όλα τα μολύβια πλέον δεν υπάρχει. Εκτός για να πάρεις ένα ξύλινο, ξύλινο καθ' αυτού, τέτοιο θέλει. Καμία δεν άκουσα να το λέει, τις ρουφιάνες. Λοιπόν, παιδιά, θα τους κάνω καταγγελία στο βίντεο. Λοιπόν, πρέπει να πάρεις, λογικό είναι, να πάρεις ένα μολύβι το οποίο να μην έχει χρώμα απ' έξω ή οτιδήποτε, να είναι καθαρό ξύλο. Καθαρό, καθαρό ξύλο. Γιατί εμένα μου κόλλησε πάνω στα μαλλιά και είπα πάει. Του φάω όλη, θέλει κόψιμο. Κόλλησε όλο πάνω στο μολύβι. Αυτό δεν το περίμενα για να είμαι ειλικρινής. Το αποτέλεσμα που θέλαμε βγήκε. Όπως μπορείτε να δείτε κι εσείς. Ωραίο είναι, παιδιά, ε. Αλλά θέλει πολύ υπομονή και κάποιος να το κάνει σίγουρα. Γιατί μόνο σου. Δεν γίνεται. Πάμε τώρα να δούμε και αυτό εδώ τι έχει γίνει. Πάω στο μπάνιο να το ξεπλύνω και να το στεγνώσω και έρχομαι να δούμε τι θα δούμε και με αυτό. Είμαι απογοητευμένη όσο δεν πάει άλλο. Με το που το ξέπλυνα απλά ξεβάφτηκε και δεν έμεινε τίποτα πάνω στα μαλλιά μου. Δεν ξέρω. Να έκανα κάτι λάθος. Μερικές έλεγαν ότι πρέπει να βάλεις και πατάτα μέσα. Αυτά είδα. Οι περισσότερες έλεγαν ότι πρέπει να βάλεις πατάτα, λάδι καρύδας και παντζάρι. Εγώ απλά δεν έβαλα την πατάτα. Βρήκα μία κοπέλα η οποία έβαψε όλα της τα μαλλιά μόνο με λάδι καρύδας και με παντζάρι και υποτίθεται ότι λούστηκε και έκανε και χτένισμα μετά και το μαλλί της ήταν τέλειο. Απογοήτευση σήμερα, δεν θέλω να συνεχίσω άλλο, θα το κλείσω εδώ το βίντεο. Έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ, αλήθεια σας το λέω, γιατί περίμενα ότι τα περισσότερα από αυτά, ας πούμε το αυγό, για κάποιο λόγο, περίμενα ότι θα πιάσει. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like. Εγγραφείτε στο κανάλι μου αν δεν έχετε κάνει. Πατήστε και το καμπανάκι, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί αν δεν πατάτε αυτό το καμπανάκι, δεν γίνεται τίποτα. Το καμπανάκι είναι όλη η σημασία αυτού εδώ του καναλιού και η εγγραφή εννοείται. Και το like και το comment. Όλα αυτά. Αλλά ρε παιδί μου, το subscribe και το καμπανάκι, μία φορά το πατάς. Θα στο ζητάω συνέχεια μετά. Μία φορά που το πατήσεις και μετά έληξε. Μετά θα σου ζητάω να μου αφήνεις σχόλια. Εννοείται, όπως και τώρα. Θα πρέπει από κάτω να μου αφήσεις ένα σχόλιο αν σου άρεσε το βίντεο. Αν θέλεις να δούμε κι άλλα beauty hacks, δεν θέλεις. Και γενικότερα αν θέλετε κάποια συγκεκριμένα να δείτε, να μου το γράψετε από κάτω, να μου πείτε ότι δοκίμασε αυτό, θέλουμε να δούμε αν πετυχαίνει, δοκίμασε εκείνο. Κλείνω. Φιλάκια. Bye. Έρχομαι πάλι. Λοιπόν, επειδή θύμωσα πάρα πολύ με αυτή την ιστορία με το παντζάρι, τι έκανα. Έφτιαξα πάλι καινούργια υλικό, το έβαλα στα μαλλιά, το άφησα 3 ώρες, το ζέστανα και με το πιστολάκι και με το που το ξέπλυνα είχαμε ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα.